Πάμε στον Μάρκο Σεφερλή, τον αγαπημένο μας Μάρκο, ο οποίος εσκίζει και στα θεατρικά του, η παράσταση πάει καταπληκτικά. Τι γίνεται τώρα με το κενό που αφήνει στον Αντένα, ένα κενό στην απογευματινή ζώνη, το οποίο είναι μεγάλο. Και είναι από τις περιπτώσεις που, αν μου επιτρέπετε να πω, που λέμε συνήθως ουδείς αναντικατάστατος, ουδείς αναντικατάστατος. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάρκος είναι από τις περιπτώσεις που είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσεις, αν θέλεις κάτι να βρεις πάνω στα χνάρια του και στα πατήματά του. Λοιπόν, θέλω πρώτα να δούμε, πριν σας πούμε τι θα γίνει στον Αντένα, πώς θα αξιοποιηθεί ο Μάρκος Σεφερλή στον Sky και τι ήταν αυτό που τον κέντρισε, ώστε να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να αλλάξει τηλεοπτική στέγη στα μισά τη σεζόν. Λοιπόν, στο Μάρκο Σεφερλή έχουν γίνει τρεις προτάσεις. Η μία είναι το τηλεπαιχνίδι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το «Μαμά, η δική μου μαμά μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου». Του Γρηγόρη Αρναούτογλου κάποτε. Βέβαια. Είναι οι θεατρικές παραγωγές, οι οποίες φέρνει μαζί του οι επιθεωρήσεις και τα έργα, τα θεατρικά. Και η τρίτη λοιπόν δουλειά που ετοιμάζει ο Sky μαζί με τον Μάρκο Σεφερλή, έχει πέσει στο τραπέζι, είναι μία κομική σειρά, η οποία όμως μας έρχεται από το παρελθόν. Μας έρχεται από την δεκαετία του 80, ονομάζεται «Ορκιστείτε παρακαλώ». Με τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και την Ελένη Φιλίνη, αν θυμάμαι σωστά. Εισαγγελέας. Ήτανε μια πάρα πολύ επιτυχημένη σειρά της δεκαετίας του 80, από το 1982. 40 χρόνια πριν, παιδιά. Μέχρι το 1987. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Λάμπρο, γιατί ο Sky φέρνει και άλλη σειρά από το παρελθόν, από το 70. Θα τα πούμε αυτά. Τι, το Λούνα Πάρκ. Τους Πανθέους, αλλά το κρατάμε. Τους Πανθέους. Πετάξαμε και το αποκλειστικό τώρα, έτσι. Πανθέοι, φοβερό. Δεν πειράζει, Αλεξάνδρε μου, τα έχουμε πολλά πέτατα. Πέτατα, να βρούμε άλλα. Λοιπόν, έχει πέσει λοιπόν και αυτή η σειρά στο τραπέζι για τον Μάρκο Σεφερλή. Όχι όμως από την αρχή της σεζόν. Στην αρχή της σεζόν θα δούμε την μαμά και φυσικά τις επιθεωρήσεις του Μάρκου. Η μαμά τώρα πού θα την δούμε? Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός τουλάχιστον έτσι αυτήν τη στιγμή, κάτι που να σκέφτονται ή να θέλουν διακαώς? Υπάρχει βασικό σενάριο. Μπορεί λοιπόν ο Μάρκος Σεφερλής να μην αντικαθιστά τον Νίκο Μουτσινά ως προσωπικότητα, αλλά τελικά μάλλον θα αντικαταστήσει την δική του εκπομπή, διότι το τηλεπαιχνίδι του Μάρκου Σεφερλή προορίζεται για τη ζώνη προβολής που είναι αυτή τη στιγμή το καλό μεσημεράκι. Δηλαδή μετά τις 3 και μέχρι να ολοκληρωθεί, γιατί δεν νομίζω να είναι 2 ώρο έτσι κι αλλιώς. Οπότε εκεί που συζητούσαμε πριν, ότι ήταν η ζώνη που θέλανε να εντάξουν τη Ζήνα Κουτσελίνη. Άρα λοιπόν, μπράβο, αυτό απλά το κενό που αφήνει και ο Νίκος. Επειδή μιλάμε όμως για Sky, που εννοώ είναι ένα κανάλι το οποίο φημίζεται ότι παίρνει αποφάσεις και τελευταία στιγμή. Αυτό. Εντάξει, το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου είναι νομίζω εγκυρότατο. Απλά να κρατάμε και έναν αστερίσκο. Είναι οι σκέψεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Γιατί κανένα κανάλι, τώρα όποιον και να ρωτήσεις, δεν έχει κάνει τον απόλυτο προγραμματισμό του, τον ολοκληρωμένο. Όμως ο Sky δείχνει και με την ανακοίνωση του Μάρκο ότι καλά κάνει, δηλαδή και προτρέχει, για να μην τρέχει τελευταία στιγμή. Παίρνει εννοώ προϊόντα τηλεοπτικά και θα δει τώρα που θα το κολλήσει. Και σίγουρα θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Είτε λέγεται ενημερωτική εκπομπή, για παράδειγμα με τη Ζήνα Κουτσελίνη, είτε λέγεται τηλεπαιχνίδι, σίγουρα θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει. Ξεχνάμε και το Φερεντίνο, έτσι. Βέβαια. Που είναι στο που έρχεται επίσης με δύο project. Ναι. Αυτό. Δηλαδή έχει εκεί πέρα ένα puzzle. Βέβαια, μακάρι οι άνθρωποι των σταθμών, τα στελέχη να λύνουν τέτοια πάση, με τέτοια ονόματα και τέτοια πράγματα. Απλά βγάλετε και από την εξίσωση το Survivor, το οποίο 99% δεν θα υπάρχει του χρόνου. Όμως ο Sky έχει μια συμφωνία που τρέχει με την Ατζούν Media, που σημαίνει ότι κάποιες ώρες τη βδομάδα πρέπει να καλύπτονται με Ατζούν Media πρόγραμμα. Έχουμε και εκεί ωραίο ρεπορτάζ. Σιγά μην δεν είχε. Καλομελέτα και έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται μια πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, τη θυμάμαι. Με τη Σοφία Λιμπέρδη. Λοιπόν, αφού είπαμε για τον αντικαταστάτη εντός εισαγωγικών της ώρας, θα πω εγώ, του Νίκου Μουτσινά, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει στο 5x5 του Αντένα. Είναι ένα παιχνίδι που του πήγε πάρα πολύ καλά του Αντένα με παρουσίαση του Μάρκο Σεφερλή. Τι θα γίνει του χρόνου, θα προβληθεί και αν ναι, με ποιον? Εξού και θέλει να το συνεχίσει η Ελένη ακριβώς ο Αντένα. Το 5x5 οριστικοποιείται η συμφωνία ότι θα συνεχιστεί του χρόνου στο κανάλι. Μάλιστα τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από ό,τι μαθαίνουμε και τέλη Ιουλίου με τον νέο παρουσιαστή ή παρουσιάστρια. Είναι εύλογο λοιπόν να συνεχίσουν να πέφτουν ονόματα στο τραπέζι. Έχουμε λοιπόν... Είναι άντρες και οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα, ας πούμε, βρίσκονται στο κεφάλι των ανθρώπων τους. Προς το παρόν δύο άντρες. Ο ένας από τους δύο έχει ξανακάνει τηλεπαιχνίδι. Α! Και ο άλλος Νίκος Κουρίς.
Εθνικού Χρήστου Ιθοποιού. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Γιώργος Καραμίχος. Όχι, γιατί παραμένει στην ΕΡΤ και μάλλον πάει καθημερινό. Μίλτος Μακρίδης. Όχι. Μιχάλης Μαρίνος. Θα σας το πω. Λοιπόν, είναι ο Τόνης Φίνος. Α, που είχε κάνει το σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Και ο Ηλίας Μελέτης. Και ο Ηλίας Μελέτης. Πολύ ωραία σκέψη και πολύ ωραία επιλογή. Είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Είναι δύο ονόματα που έχουν ακουστεί και πάρα πολύ αγαπητός. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει και έχουν μια θέση στην καρδιά του κόσμου. Έτσι. Και από το σοου και από ό,τι τηλεοπτικό έχουν κάνει. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ που είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Τα καλύτερα μας χρόνια, μπράβο. Δύο ξεχωριστές σε τελείως προσωπικότητες, με εμπειρία και βέβαια είναι δύο ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στους διαδρόμους του Αντένα, θα πω εγώ. Κοίτα, για το 5x5 που έχει και τη σφραγίδα του Μάρκου, νομίζω ότι ο Τόνης θα είναι κοντά στο πρότυπο Μάρκος Εφερλής. Ο Ηλίας Μελέτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Αλλά για μένα το 5x5, το 5x5 νομίζω ότι έχει τη σφραγίδα του Μάρκου. Για μένα θα έχει πάντα τη σφραγίδα. Βλάση. Ναι. Αυτό το παιχνίδι. Όχι, όντρε λε τώρα. Ναι, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι τώρα. Απλά άλλαξε το όνομα. Ο Μελέτης όμως θα έχει. Εντάξει, ο Τόνι μπορεί να κάνει πολλά. Ναι, αλλά ο Τόνι δεν θεωρώ ότι έχει τη σφραγίδα του Μάρκου. Διαφωνώ απόλυτα. Γιατί ο Μάρκος σαν Μάρκος. Ναι, είναι διαφορετική τελείως. Ο Μάρκος σαν Μάρκος το παρουσίαζε. Δεν το παρουσίαζε σαν τους ρόλους που υποδιόταν στα θεατρικά του ή στα. Άμα δούμε και, και την αμερικανική εκδοχή, αυτή τη στιγμή είναι ένας σοβαροφανής, βαρύς κομικός που. Που έχει κάνει λίγο πλάκα και τσαλακώνεται. Κάνει πολύ πλάκα και πρόζα. Ναι. Ο Τόνις Φίνος όμως είναι character, ρε παιδάκι μου, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, είναι ρόλος. Και στο παιχνίδι που έκανε δεν τον είδες ποτέ σαν Θάνο, τον βλέπεις μόνο σαν Σφίνο. Ναι, καλά, αυτό πουλάει. Και τα τσικάκια. Τσικάκια. Τι έλεγες, Αλεξανδρέ? Όχι, αυτό ακριβώς. Ότι θέλουν και το τηλεπαιχνίδι μια TV persona, μια προσωπικότητα που να το παίρνει πάνω του αυτό.